θα συζητώνετε με τον εαυτό σας, αλλά πιθανόν και με τον σύντροφό σας μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η φάση είναι κάπως κρίσιμη. Και πάμε στον Ταύρο. Από το απόγευμα σαφώς καλύτερα και η χθεσινή μέρα και η προχθεσινή είχαν έναν μεγαλύτερο βαθμό κούρασης. Πιστεύω ότι θα μπορέσετε γενικότερα να κάνετε και πιο σημαντικά και πιο ωφέλιμα πράγματα, αλλά και πιο ευχάριστα από το απόγευμα και μετά. Βάλτε μπρος λοιπόν τις μηχανές από το βραδάκι, αύριο και μεθαύριο. Αυτές είναι οι καλύτερες ημέρες μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Θα μπορέσετε λοιπόν σε όλους τους τομείς, βεβαίως, κάπως πιο μαζεμένα. Κρόνος είναι αυτός απέναντι, εμπόδια είναι αυτά που συχνά δεν μπορούν και να υπερπηδηθούν ή μπορεί να είναι χρονικά όρια που κανείς δεν μπορεί να τα αλλάξει, αλλά έχει σημασία ότι έτσι περιφερειακά λίγο από το απόγευμα και μετά και για τις σχέσεις σας και για τα πρακτικά θέματα και στην αυριανή μέρα μπορείτε να καταφέρετε κάτι λίγο καλύτερο. Και να περάσουμε στους διδύμους, οργανωθείτε λέει καλύτερα, πίεση από το μεσημέρι μέχρι το μεσημεράκι καθαρίζεται λίγο καλύτερα και οι συνδυασμοί, αλλά μπορεί και λίγο να στραβώσετε από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά. Θα πρέπει λοιπόν να είσαστε κάπως πιο συμβιβαστικοί με τους άλλους. Το σπίτι, η δουλειά, χώρια, κίνητα, περιουσιακά είναι πράγματα που ακόμα και τα μικρά μπορεί να σας ενοχλήσουν. Κρατήστε λοιπόν τις όποιες φάσεις τέτοιες καταστάσεις δημιουργούνται σε επίπεδα πιο λογικά και η αυριανή μέρα είναι έτσι. Άρα λοιπόν και στις σχέσεις και παντού δεν είναι δύσκολο αυτό το διάστημα ιδιαίτερα. Μικρά πράγματα που μπορεί να σας επιβαρύνουν και να σας χαλάσουν. Προσεκτικότερα λοιπόν από το μεσημέρι και μετά και στην αυριανή ημέρα. Και να περάσουμε στον καρκίνο, όλα και γρήγορα, αλλά με προσοχή. Αυτή η προσοχή είναι απαραίτητη μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη, το λέμε και το ξαναλέμε. Σημασία έχει ότι η σημερινή ημέρα, ιδιαίτερα από το απόγευμα και μετά, όχι ότι μέχρι το απόγευμα δεν είναι καλά, αλλά κατά τη καλύτερα από το απόγευμα και μετά, και η αυριανή, βάλτε μπρος λοιπόν, ακόμα και για τα δύσκολα, πάντα με αυτή την προσοχή και συζητάτε οτιδήποτε σε οποιαδήποτε τομέα. Επαφές, συζητήσεις, προτάσεις, οικονομικά διεκδικείτε ό,τι μπορείτε. Και για τις σχέσεις σας, οι μέρες αυτές είναι κάπως πιο ευνοϊκές και ακόμα έχετε το καλύτερο, τουλάχιστον μπορείτε να παρακολουθήσετε τα πράγματα, αυτό που λέμε εκ του σύνεγγισσου, ώστε να αλλάζετε αν κάτι δεν πάει και τόσο καλά. Και να περάσουμε στο Λέοντα. Εδώ ο αγώνας είναι οικονομικός, η σημερινή μέρα ακόμα διατηρεί και συντηρεί ένα βαθμό εύνοιας κάπως καλούτσικο. Σαφώς και δεν είναι τα πράγματα όπως θα θέλατε. Σαφώς και η κάθε μέρα μπορεί να δημιουργεί κάποιες καινούργιες καταστάσεις, υποχρεώσεις, βάρη. Όλα αυτά ναι, αλλά είναι και κάποιες ημέρες που μπορούν έτσι να λειτουργήσουν κάπως πιο βοηθητικά. Η σημερινή είναι μια τέτοια. Μέχρι το μεσημέρι έχετε τη δυνατότητα, και όταν λέμε μεσημέρι, μέχρι τη 1-2 εκεί, έχετε τη δυνατότητα κάπως καλύτερα. Κάντε τις επαφές σας, προτείνετε τα πράγματα που θέλετε. Αλλά από το απόγευμα και μετά το πνεύμα γίνεται πιο πρακτικό. Οικονομικά λοιπόν και πάσης φύσεως συμφέροντα μπαίνουν μπροστά. Έχω να σας πω ότι η ερχόμενη εβδομάδα, όπου δεν τα καταφέρετε σε οικονομικά και σχέσεις, δημιουργεί λίγο καλύτερες προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν σιγά σιγά και τι μπορείτε να διεκδικήσετε παντού και σήμερα και αύριο. Ως προς τις σχέσεις δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, αλλά είναι αυτό το κάτι λείπει, κάτι δεν βοηθάει, κάτι δεν με συμπληρώνει. Αφήστε τα λίγο στην άκρη αυτά και κοιτάξτε τα πρακτικά και σήμερα και αύριο. Και να περάσουμε στην Παρθένο. Έμπνευση και ευνοϊκές συγκυρίες που δημιουργούνται περισσότερο από το μεσημέρι, απόγευμα, βραδάκι και μετά. Πράγμα που σημαίνει ότι η αυριανή μέρα έχει ένα καλύτερο υπόβαθρο για να κυνηγήσετε πράγματα που θέλετε ή να αποτρέψετε πράγματα που δεν θέλετε να συμβούν. Σε οποιοδήποτε τομέα. Δεν μπαίνει εδώ ο περιορισμός και μάλιστα λέω και ξαναλέω ότι αυτή η εβδομάδα εδώ είναι πιο ευνοϊκή. Μπορείτε και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με συμφωνίες, με συμβόλαια, επαφές, το διαδίκτυο, σπουδές, ταξίδια, μετακινήσεις, ακόμα και δεν κάνετε το ταξίδι, να το κλείσετε. Είναι καλύτερα λοιπόν σε αυτήν την εβδομάδα να εντάξετε τα πιο πολλά θέματα. Σαφώς είναι κάπως καλύτερα και για τις σχέσεις σας, ακόμα και τις δύσκολες σχέσεις. Αν είναι να συζητήσετε, να βρείτε μια άκρη, μην αφήνετε το χρόνο να περνάει και η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι αρκετά καλές για σας. Και να περάσουμε στο ζυγό.
τα μυστικά, τα κρυφά, οι προετοιμασίες από το απόγευμα και μετά. Και δεν πάει να πει ότι πρέπει κανείς να κάνει κατασκοπία, να κάνει σκουψίνες, να κάνει πράγματα τα οποία είναι εναντίον των άλλων ή παρασκήνιο. Μπορεί να είναι μια οργανωτική κίνηση, παραδείγματος χάρη, να κάνω αυτό που από το Σάββατο και μετά θα γίνει πιο φανερό ή εκεί θα γίνει εξόρμηση. Μπορεί να αφορά στα επαγγελματικά, στα οικονομικά. Ακόμα και για τις σχέσεις σας. Είναι αυτό που λέμε, συζητάμε, δεν έχω τη σιγουριά, το ξανασυζητάω με κάποιον άλλον, με τον εαυτό μου, ψάχνω λίγο από εδώ από εκεί, ερευνώ τι είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω και η σημερινή μέρα δεν είναι αρνητική. Μέχρι το μεσημέρι είναι λίγο πιο βοηθητική, αλλά και από το απόγευμα και μετά δεν χάνει. Απλώς από το απόγευμα, βράδυ και στην αυριανή ημέρα θα πρέπει, λέει, να βοηθήσετε είτε πρόσωπα που το έχουν ανάγκη, αναξιοπαθούντες, άτομα που τέλος πάντων χρήζουν μιας μεγαλύτερης βοήθειας. Και να περάσουμε στο Σκορπιό. Από το απόγευμα έρχονται τα καλά, τα καλούτσικα, τα καλύτερα. Αυτό βέβαια εξαρτάται από το προσωπικό οροσκόπιο του καθενός. Γεγονός είναι ότι δημιουργείται μια αποφόρτιση σιγά σιγά από το απόγευμα και μετά, το βράδυ πολύ καλύτερα, η αυριανή μέρα ακόμα καλύτερη. Και δεν ξεχνάμε ότι αυτή η εβδομάδα συγκεντρώνει κάποια πιο ευνοϊκά στοιχεία σε όλους τους τομείς. Άρα μην αναβάλλετε και μην τραβάτε τον προβληματισμό πολύ μακριά. Πρέπει να κάνω αυτό, θα το κάνω τώρα, από το απόγευμα και μετά. Να συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο, να ζητήσω αυτή τη χάρη, να κάνω αυτή την πρόταση. Ακόμα και για άλλα θέματα πρακτικά, πραγματικά από το απόγευμα και μετά και στην αυριανή μέρα, μπορεί να έχετε μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και επιλογών. Εμπρός λοιπόν και για τις σχέσεις, από το απόγευμα και μετά καλύτερα, και στην αυριανή μέρα επίσης. Και να δούμε τον τοξότη. Εδώ λοιπόν λέει οι αυθορμητισμοί από το απόγευμα και μετά περιορισμένοι ή και κομμένοι. Δεν σας παίρνει δηλαδή να κάνετε αυτό που θέλετε, αλλά αυτό που πρέπει. Το πρέπει στη δουλειά, το πρέπει στην οικογένεια, το πρέπει γενικώς και στο κοινωνικό επίπεδο και οπουδήποτε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επιδείξετε ένα πιο συμβιβαστικό πνεύμα, γιατί τα πρέπει έχουν συμβιβασμούς μέσα. Δεν κάνουμε αυτό που θέλουμε. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι... Πρέπει να σας πω ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα δημιουργήσει πολύ καλύτερες προϋποθέσεις για εσάς. Τώρα είναι αυτό που λέμε το ζέσταμα. Είναι η οργάνωση. Είναι σαν να μαγειρεύουμε το φαγητό, αλλά δεν ήρθε η ώρα ακόμα να το φάμε. Μην δυσανασχετείτε λοιπόν. Και μέχρι το μεσημέρι μπορείτε κάπως καλύτερα να κινηθείτε, αλλά από το απόγευμα και μετά και στην αυριανή ημέρα και καλύτερη οργάνωση και μεγαλύτερη ψυχραιμία. Και να περάσουμε στον εγώ καιρό. Από το απόγευμα η μπάλα στα δικά σας πόδια και μέχρι το μεσημέρι δεν είναι αρνητικά, αλλά έχει μια μεγαλύτερη πίεση στη δουλειά, από εδώ, από εκεί. Αλλιώς το είχες προγραμματίσει, ο άλλος λέει όχι έτσι, θα το κάνουμε κάπως διαφορετικά. Από το απόγευμα, βραδάκι και ύστερα, δημιουργείται έτσι μια αποφόρτιση καλή. Ψυχολογικά αρχίζετε να ανεβαίνετε. Η αυριανή ημέρα είναι κατά τη καλύτερη. Και η μεθαυριανή, επειδή είστε ταλαιπωρημένοι, κάντε λοιπόν πρόγραμμα. Μπορούν να τσουλήσουν καλύτερα τα πράγματα σε όλους τους τομείς, παρότι η περίοδος αυτή έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα που σπάνε τα νεύρα. Τη μία τα πράγματα πάνε, την άλλη σταματάνε. Την άλλη ανατρέπονται, την άλλη ξαναπάνε. Αυτό το βιολί θα έχετε μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη, σας το λέω. Γεγονός είναι ότι από το βραδάκι και μετά, απόγευμα, βράδυ, τα πράγματα εξομαλύνονται και για τις σχέσεις το βράδυ. Ιδιαίτερα η αυριανή ημέρα, είναι πολύ πιο ευνοϊκές. Και να δούμε και τον υδροχό. Τα συμφέροντα προηγούνται. Γιατί λείπει το χρήμα, γιατί να το κυνηγήσουμε και αυτό το άτιμο δεν έρχεται ακόμα. Είναι οι μέρες λίγο περίεργες, από εδώ ή ξεφεύγουν χρήματα, από εκεί γίνονται έξοδα πολλά περισσότερα από ό,τι είχατε υπολογίσει ή δεν προχωρούν ακόμα οι συζητήσεις που θέλετε να κάνετε, οι επαφές, αγοραπολισίες. Όλα αυτά πηγαίνουν λίγο. Και θα πηγαίνουν για λίγο ακόμα, δηλαδή σε αυτή την εβδομάδα αναφέρομαι, και λίγο στις δύο πρώτες ημέρες της ερχόμενης. Από εκεί και μετά θα δείτε ότι θα υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητικότητα παντού και στις δουλειές, που ίσως έχουν σκαλώσει αυτή τη στιγμή. Η μέρα δίνει μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων παντού, από το απόγευμα και μετά, δηλαδή φεύγει ένα βάρος. Η αυριανή λέει κυνηγήστε ό,τι μπορείτε να περισσώσετε
και στις σχέσεις η αυριανή είναι λιγάκι πιο ελεύθερη. Δεν έχει το τσίτωμα των δύο προηγούμενων ημερών, αλλά για το καλύτερο είπαμε, περιμένουμε λίγο να τελειώσει η εβδομάδα. Και πάμε στους ηχθείες, αναγκαστικά στους ρυθμούς των άλλων, όχι από αυτή τη στιγμή, πιο πολύ από το απόγευμα και μετά, μέχρι το μεσημεράκι. Κινήστε λίγο καλύτερα παντού, αξιοποιείτε και την κάθε μέρα και την κάθε ώρα σε αυτή την εβδομάδα. Βεβαίως από το απόγευμα και μετά και η αυριανή μέρα είναι λιγάκι πιο απαιτητικές. Είναι πολύ πιθανό κάτι να σκαλώσει, να μην πάει όπως το θέλετε ή να αναβληθεί ή να πρέπει να το ξανασυζητήσετε ή να υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις και μπλα 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 λίγα σχόλια. Αλλά το ρεζουμέ είναι ότι και σε οικονομικό επίπεδο και σε θέματα σπουδών και επαγγελματικά και ό,τι μπορεί να βάλει ο νους σας, ακόμα και τη φυσική κατάσταση και την ομορφιά σας να φτιάξετε, αυτή η εβδομάδα για την ομορφιά είναι και ερχόμενη, είναι πιο ευνοϊκή. Συμβιβαστικά λοιπόν από το απόγευμα και μετά, και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τα αισθηματικά σας, και στην αυριανή ημέρα το ίδιο μοτίβο θα εξακολουθήσει. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, πάμε σε διαφημίσεις. Θα δούμε όμως πάρα πολύ ωραία μόδα, νεανικά ρούχα, ανέλ.